Μ' ακούς. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε ψυχούλα μου, έλα, δηλαδή χρόνια και ζαμάνια. Πλωτά έκανες στο στρατό. Ναι, πλωτά και αν έκανα. Έκανες, ναι, θυμάμαι. Ήσουν στην αεροπορία, αλλά έκανες πλωτά. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ από την έκθεση. Όπως κατάλαβες εδώ ο μάχημος ο Βίκτορας τα έχει φτιάξει όλα στην εντέλεια, παρότι είχαμε πλωτά πάνω στα μηχανήματα, αλλά τα φτιάξαμε, τα στρώσαμε. Και θα πάρω αμέσως λόγο εδώ πέρα, Μιχάλη. Διότι και καθότι έχω ένα φίλο μου πρώτιστα, έτσι μπορώ να το πω και μπορώ να το πω και φίλο μου γιατί το γνωρίζω τη μισή μου ζωή, τον προπονητή του Μακεδονικού. Πάμε να καλησπέρισουμε λίγο όλοι μαζί εδώ, Στέλιο Μαλεζά. Σήμερα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Καλώς τον, γεια χαρά. Έχουμε Μιχάλη Σαρόπουλο στο στούντιο, ο θηριώδης Μιχάλης. Λοιπόν, coach Μακεδονικού εδώ πέρα, θα τον ξοκοκαλίσουμε λίγο, θα τον κάνουμε λίγο δύσκολες ερωτήσεις, όχι εύκολες, έτσι παιδιά. Τι γίνεται, Στέλιο, για πες μας λίγο. Η χρονιά θα είναι ζόρικη Super League 2. Θα σε πάω κατευθείαν στα βαθιά. Ηρακλής, ενισχυμένος, Λάρισα. Πώς τη βλέπεις τη χρονιά Super League 2, όντας πλέον πολύ έμπειρος μετά την περσινή καλή σεζόν του Μακεδονικού? Όντως, η φετινή χρονιά θεωρώ ότι θα είναι πιο δύσκολη από την περσινή. Είναι αρκετές ιστορικές ομάδες, όπως είναι η Λάρισα, η Ηρακλής, τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα, μπράβο, σωστά το ξέρω. Η Καβάλα μετά από χρόνια ξανά. Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία θα μας κάνει καλύτερους, είτε τους ποδοσφαιριστές, είτε μας τους προπονητές, για να μπορέσουμε να δούμε και πού μπορούμε να φτάσουμε ως ομάδα. Σε ένα παρεξηγημένο πρωτάθλημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Super League 2 είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το έχουμε ταυτίσει με καθυστερήσεις, με ατασταλίες, με οικονομικά τα οποία δεν εφαρμόζονται από τις αρχές, τέλος πάντων. Αλλά φέτος φαίνεται ότι έχει και σοβαρές ομάδες, θα ξεκινήσει την ώρα του το πρωτάθλημα. Έχουν γίνει καλές μεταγραφές για επίπεδο Super League 2 γενικά για αρχή και μετά ειδικά για το Μακεδονικό. Καταρχάς θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην τωρινή διοίκηση. Μπράβο, γιατί από πέρσι ακόμα ό,τι είπε το έχει κάνει. Mm-hmm. Όσον αφορά το πώς θα ξεκινήσει, το πώς θα γίνει η διαδικασία του πρωταθλήματος, αλλά και το πώς θα τελειώσει. Ναι. Θεωρώ ότι και το περσινό φορμάτ ήταν επιτυχημένο. Γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας γίνεται και το φετινό. Ό,τι έχουν πει από τον Ιούνιο γίνεται. Ξεκινάει το πρωτάθλημα στις 22 του μηνός. Νομίζω ότι είναι μια επαγγελματική διαδικασία η οποία μας αρέσει και όλους εμάς οι οποίοι συμμετέχουμε σε αυτό. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια, επειδή δεν ήμουνα, δεν μπορώ να ξέρω τι λάθος. Υπήρχε ένας χαμός γενικότερα, ναι. Μια συνωνισία, δεν λειτουργούσαν σωστά τα πράγματα. Πάντως, τα δύο τελευταία χρόνια όντως πάει καλά. Μεταγραφές βλέπουμε από τις ομάδες. Εντάξει, υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Λάρισα, τα Γιάννα που είπες, Καβάλα και ο Μακεδονικός. Πώς τη βλέπουμε τη χρονιά του Μακεδονικού? Θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα που μπήκε play-off? Έχουμε κάποιο στόχο, έτσι να το σχολιάσουμε? Καταρχάς δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι και δεν θα θέλουμε να κερδίσουμε. Οποιαδήποτε ομάδα θα θέλουμε να την κερδίσουμε. Οπότε η φιλοσοφία η δική μου είναι ότι κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε ξεχωριστά. Πρώτη αγωνιστική, έχουμε τον αγώνα με το Διαγόρα στη Ρόδο. Θα κάνουμε τα πάντα να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Και το ίδιο θα πάμε και στη δεύτερη και στην τρίτη αγωνιστική και μέχρι το τέλος. Οπότε καλά είναι να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Γιατί και η δουλειά του προπονητή δεν μπορεί να είναι μακροπρόθετη, να κοιτάει μακριά. Θα πρέπει να κοιτάει κοντά. Σωστά. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει γενικότερα. Ναι, σωστά, σωστά. Έχοντας μια εικόνα από όλες τις μεταγραφές που γίνει στο πρωτάθλημα, χρήζεις εσύ σαν προπονητής του Μακεδονικού κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν? Δηλαδή, όντως η Λάρισα, ο Ηρακλής είναι οι ομάδες που φαίνονται με το καλημέρο ότι θα είναι πρωταγωνίστριες στο πρωτάθλημα? Η Λάρισα και ο Ηρακλής όντως έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές και οι προπονητές τους είναι έμπειροι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και αυτοί έχουν και το άγχος. Αν δεν πετύχουν, αυτοί θα έχουν το άγχος. Εμείς μπαίνουμε στο πρωτάθλημα όπου θα πρέπει, όπως είπα και πριν, παιχνίδι-παιχνίδι να το βλέπουμε. Δεν μας πιέζει κανείς, εμείς πιέζουμε τον εαυτό μας. Αλλά η Λάρισα και ο Ηρακλής, αν δεν βγουν πρώτοι, έχουν το πρόβλημα. Έχουν το άγχος, θα έχουν την πίεση του κόσμου. Οπότε εμείς ελπίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι να βρούμε τη φόρμα μας, το στυλ μας, το πλάνο μας και να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Στέλιος Μαλεζάς,
έχει ξεχάσει τον ποδοσφαιριστή Στέλιου Μαλβεζά, υποθέτω, έτσι. Έχοντας πλέον παρουσία και στον ΠΑΟΚ, στους μικρούς ως προπονητής, πλέον και στον Μακεδονικό. Τι είδους προπονητής είναι ο Στέλιος Μαλβεζάς? Αν μου έκανες μια περιγραφή του εαυτού σου, τι είδους προπονητής είσαι? Πειθαρχίας, να είναι καλά τα ποδητήρια, θες το γκρουπ κλειστό, θες μεγάλο γκρουπ, δεν ξέρω. Κάνε μας λίγο ένα explain το προφίλ του Στέλιου Μαλβεζά πλέον ως προπονητή, όχι ως παίχτη. Αυτό το οποίο θα μπορέσω να πω είναι ότι μ' αρέσει πολύ και η πειθαρχία. Mm-hmm. Θέλω όλοι να είμαστε με πρώτο εμένα. Ναι. Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το κλαμπ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα αγωνιστικά θα έλεγα ότι είμαι ένας προπονητής όπου μ' αρέσει πολύ η τακτική. Τακτική, ναι. Ναι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολλές φορές και σωστό ή mm-hmm. καλό. Θα πρέπει να δίνουμε και στους ποδοσφαιριστές λίγο περισσότερη ελευθερία. Mm-hmm. Προσπαθώ να το κάνω και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Ναι. Super League παρακολουθείς βεβαίως. Έτσι, το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Θες να μου κάνεις έτσι ένα πέρασμα? Πώς βλέπεις τις ομάδες και φέτος? Πέρσι είχαμε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ να κόβει το νήμα πρώτος. Περιμένεις κάτι αντίστοιχο? Βλέπεις κάποια ομάδα έτσι να έχει ενισχυθεί παραπάνω, κάποια έτσι να σου έχει κάνει κλικ παραπάνω σε σχέση με πέρσι, όπως Παναθηναϊκός που κάνει μεταγραφές? Οι μεταγραφές δεν μου λένε κάτι. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα γίνει καλή ομάδα μετά mm-hmm. από ένα-δύο μήνες. Ναι. Με τόσες πολλές μεταγραφές, καλοί ποδοσφαιριστές, με ένα καινούριο προπονητή, νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνος. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι ξεκινάνε από την ίδια βάση. Οι προπονητές οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, το υλικό είναι εξαιρετικό. Οπότε αυτή και την ΑΕΚ, δεν θέλω να αφήσω την ΑΕΚ από πίσω, γιατί και ο Αλμέιδα είναι τρίτη χρονιά εκεί. Σωστά. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία mm-hmm. στο παιχνίδι της ομάδας του, με χαρακτήρα και προσωπικότητα. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι... Ένα κλικ πιο μπροστά, 1,5 κλικ πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Γίνεται πάρα πολύ λόγος τελευταία για τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Εκεί όπου έφυγαν τρεις, έφυγε ο Κουλιεράκης, ο Έκονγκ, έφυγε ο Νάσμπερκ, ήρθε μόνο ένας. Και αρχίζει και βγαίνει σε επιφάνεια ένα όνομα, ο νεαρός Κοτάς, ο οποίος, αν δεν κάνουμε λάθος, ξεκίνησε από τις δικές σου οδηγίες στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να τον έχεις εσύ στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Θες να μας κάνεις? Δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε μαζί μου, αλλά τον είχαν πάρει όταν ήταν ακόμα μέλος στην ΚΑΠΑ 17. Τον είχαμε ανεβάσει στην ΚΑΠΑ 19. Γιατί και εμείς τότε είχαμε προβλήματα με τα στόπερ. Το παιδί έπαιξε και ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Νικό, δείτε λίγο το κομμάτι της επιστροφής. Μέχρι τώρα ήταν πολύ καλά, αλλά λίγο εδώ το κομμάτι της επιστροφής. Ο Βίκτορας λίγο να μας το φτιάξει. Έτσι, μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά όλα. Τώρα ξεκίνησε μια επιστροφή. Μίλα λίγο, Μιχάλη, ωραία. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί θέλω να την κάνουμε αυτή την ερώτηση πριν έτσι αποχαιρετήσουμε τον καλεσμένο μας. Ναι. Ακούμε τον Στέλιο Μαλβεζά, ο οποίος είναι ο προπονητής του Μακεδονικού και βρίσκεται στην έκθεση με τον Νίκο Κουλιανό. Συζητάνε για την πορεία τόσο του πρωταθλήματος της Super League 2, όσο και για το κομμάτι που αφορά τον ίδιο ως τι είδους προπονητής είναι. Θα επιδιώξουμε να τους έχουμε και πάλι, για να δούμε. Έχω περιμένω και εγώ την ενημέρωση και από τον Θανάση Πολίτη. Πάμε, για να συνδεθούμε ξανά με την έκθεση. Νίκο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα μας ακούτε καλύτερα. Τώρα σας ακούμε καμπάνα, βέβαια. Ωραία. Ήμασταν πάνω στο πρώτο τελευταίο ερώτημα για τον Στέλιο του Μαλβεζά, στον προπονητή του Μακεδονικού. Το τελευταίο είναι πάλι αφορά τον ίδιο με ένα ερώτημα. Αλλά τώρα θέλω να μας πει λίγο για τον Κοτά, ο οποίος βγαίνει στο προσκήνιο, γιατί ο ΠΑΟΚ μάλλον φαίνεται ότι δεν θα κάνει μεταγραφή. Το παιδί κάνει πλέον προπονήσεις με την μεγάλη ομάδα, τον είχε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Να μας πεις λίγο την ιστορία του και να μας δώσει κάποια στοιχεία τι είδους παίχτης είναι ο Κοτάς, έτσι να μάθει και ο κόσμος. Ο Κοτάς είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει και αμυντικό χαφ. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει στις καλύτερες επιλογές με την μπάλα. Σωστά. Στο παιχνίδι κατοχής. Είναι ταχυδυναμικός ποδοσφαιριστής. Ψηλό παλικάρι, σαν ψηλό παλικάρι, ναι. Και μου αρέσει το γεγονός ότι και σε εμάς την ΚΑΠΑ 19 αλλά και στη Β' ομάδα όταν είχε ανέβει επί Πάπλο, mm-hmm. Έπαιρνε πολύ δυνατά στις μονομαχίες. Και είναι, σε αυτό το κομμάτι θα πω ότι θυμίζει λίγο Κουλιεράκι. Σε όλα τα άλλα, ας μην
λέμε πολλά πράγματα. Ναι. Παίζει υπάρχει ρόλο του χαρακτήρας, έτσι. Ο χαρακτήρας είναι το νούμερο ένα για το αν κάποιος ποδοσφαιριστής θα ανταπεξέλθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά σε αυτό που θέλω να ολοκληρώσω είναι ότι υπάρχει και τα τρία παιδιά, τα τρία στόπερ που είναι ήδη εκεί. Mm-hmm. Που θα πρέπει να πάρει πράγματα ατομικά ο Κοτάς. Είτε το staff με τον κύριο Λουτσέσκου πρώτο απ' όλο που θα τον βοηθήσουν αρκετά. Σωστά. Θεωρώ ότι υπάρχει πρώτη ύλη για να μπορέσει σιγά σιγά με υπομονή και πολλή δουλειά να μπει στο ρόστερ της ομάδας και από αυτόν εξαρτάται αν θα παίξει ή όχι. Στέλνω μια τελευταία και πολύ προσωπική ερώτηση. Πέρσι αναδείχθηκες ο κορυφαίος προπονητής, έτσι, στην κατηγορία. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου? Πού μπορεί να φτάσει το ταβάνι σου? Θες κάποια στιγμή να προπονήσεις σίγουρα ομάδα Super League 1, έτσι, δεν μιλάω για τώρα ή του χρόνου. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου, Στέλνω Μαλεζά? Πού φτάνει, ρε παιδί μου, η σκέψη σου όσον αφορά την προπονητική σου καριέρα? Θέλω να μπορώ να πω αυτή την έκφραση, να το ζήσω όσο mm-hmm. πάει. Ωραίο. Θέλω να μπω σε διαδικασία, να βελτιώνουμε, να γίνουμε καλύτερος και εννοείται, γιατί όχι, να φτάσω και στο υψηλότερο επίπεδο. Σου το εύχομαι από καρδιά, το ξέρεις, και νομίζω ότι θα τα καταφέρεις, γιατί είπαμε σε όλα τα πράγματα και σε όλες τις πορείες ανθρώπων παίζει σημαντικό ρόλο και ο χαρακτήρας και το ποιόν του ανθρώπου, και το δικό σου είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Στέλιο μου, καλή σεζόν σου εύχομαι, καλή χρονιά, καλή επιτυχία με τον Μακεδονικό και σε σένα προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Στέλιος Μαλεζάς, φίλες και φίλοι, Μιχάλη, Νίκο μου, σεμνός. Θες να κάνεις κάποιο ερώτημα? Εντάξει, όχι, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί είναι και μισή. Ναι, ωραία. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε κομψή. Να πούμε για τα στόπερ που δεν ήρθανε. Μπράβο. Και μετά θα έχουμε και μπάσκετ ΠΑΟΚ εδώ, έτσι. Έγινε, τέλεια. Εντάξει, να είσαι καλά. Για πάμε καλά. Σε διάλειμμα. Δίπλα του Νίκο. Έλα, Μιχάλη μου, εδώ είμαι, βέβαια. Δεν ξέρω, ακουγόμαστε καλά, είμαστε πολύ κουκλές. Καθαρά, κούκλος. Τέλεια, τέλεια, πετά κάθαρα. Λοιπόν, έχω μια χαφάρα εδώ πέρα, δίπλα, ναι. Έτσι, ποιος έφαγε τα γήπεδα της Γερμανίας με το κουτάλι. Καλά τα λέω. Έχω Αλέξανδρο Καρτάλι. Πέρασε από Ατρόμητο εδώ, Super League 1, και τον έχουμε τα... Και πέρσι δεν ήσουν, ή φέτος? Πέρσι δεν έπαιξα, όχι. Φέτος. Μακεδονικό. Σε έχουμε εδώ πέρα στο Μακεδονικό. Πρώτες εντυπώσεις από ομάδα, προπονητή, πόλη. Πρώτες εντυπώσεις, λοιπόν, ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, θα λέγα. Mm-hmm. Δηλαδή, με την άφηξη στο αεροδρόμιο μέχρι σήμερα, μπορώ να πω ότι τα άτομα που είναι στο σύλλογο, στην ομάδα, είναι καταπληκτικά. Mm-hmm. Τώρα με τις προπονήσεις, εντάξει, είναι πολύ δυνατές, προετοιμασία είναι. Σας τεντώνει ο Στέλιος, λιγάκι. Λιγάκι, ναι. Όσο cool ήρεμος είναι, τόσο... Αλλά... Είπαμε, είναι φάτης τακτικής, μας το είπε και νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο πρόγραμμα, εντάξει. Mm. Αλλά όλα είναι πολύ καλά. Είσαι έμπειρος πλέον, δεν το συζητάμε. Έτσι, πολύ καλή καριέρα στις πλάτες από πίσω. Έχω την εντύπωση ότι ο Μακεδονικός περιμένει από σένα αρκετά πράγματα. Τι να περιμένουμε εμείς από Αλέξανδρο Καρτάλι φέτος? Να περιμένουμε να φτιάχνει, να κόβει, να δημιουργεί. Νομίζω να δημιουργεί. Να δημιουργεί περισσότερο. Αυτή είναι, έτσι, η δουλειά μου στο γήπεδο. Ναι. Αλλά θα βοηθάω και εκεί που πρέπει, έτσι. Mm. Δηλαδή. Παίχτης ομάδας. Παίχτης ομάδας, ναι. Παίχτης ομάδας. Οπότε έχω πολλά να δείξω. Mm-hmm. Γιατί πέρσι δεν έπαιζα καθόλου. Σωστά. Καθόλου. Σωστά, ναι. Οπότε. Ναι. Οπότε... Το βλέπεις δηλαδή το. Το, ναι, το βλέπεις σεζόν, πορεία. Σαν ένα πολύ καλό πάτημα να ξαναπάρεις τα πάνω, γιατί δεν σε πήραν τα χρόνια. 28, πόσο είσαι? 29. 29, εντάξει, ακριβώς. Όχι, αλλά επειδή με ήθελε και πάρα πολύ η ομάδα και ο προπονητής. Mm-hmm. Και είναι κάτι πολύ βασικό αυτό, να υπάρχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου. Λέω, αυτή είναι και η ομάδα και το team που θα με βοηθήσει και θα τους βοηθήσω. Πολύ σου άρεσε.
Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα ακόμα. Δεν γιατί διπλές προπονήσεις. Προπόνηση, δηλαδή. Κάπως έτσι. Αφήστε λίγο ρε, εσύ, Τζαπαύλο, πρόεδρε, αφήστε λίγο τα παιδιά μια μέρα, ρε, πω και εσύ, Στέλιο Μαλέσσα. Όλα στην ώρα του, εντάξει. Αλέξανδρε, θα σας παρακολουθούμε και εύχομαι να κάνουμε ξανά έτσι, μια συνέντευξη εκεί κατά το Γενάρη. Να μου πεις και τι πώς για την πόλη, αλλά και εγώ να πω για τα καμώματά σου στο χορτάρι. Όποτε θέλετε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ να έχεις, πάρα καλή πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, μετά τον Αλέξανδρο Καρτάλη, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, πάμε λίγο στον Σαντιάγκο. Έλα εδώ, Σαντιάγκο Ραμίρες, έλα εδώ. Come here, my friend. Hello, Σαντιάγκο. How are you, first of all? First of all, I'm pretty good. And you? I'm fine. I remember that the previous year you started the season with two extraordinary goals. What can we expect from you this season, from Santiago Ramirez? For Santiago Ramirez this season, I will work hard and I will try to reach better things than the last season, for sure. Now you feel ready because it's your second year in the town. You know the town, you know the club, you know the coach. You feel better this season and you can show us better things. Yes. I feel really comfortable this year. I think that because of that, I can give my best in the field. And also about the town, it's amazing. Amazing, it's amazing, Thessaloniki. So you must take Alex to the good places in the town. Έτσι. Yes. Have you learned some words from Greece? Can you tell us something in Greece? Yes. Not too much, but it's like some words that I can speak with my teammates and in the field. The field. Like Girna, like Ano, Kato. Καλημέρα. Καλημέρα. Bad words, you learn bad words. Yes, but I don't say here, eh? Okay. Santiago, thank you very much. I wish you the best for this season and for you and for the club of Makedonikos. Okay. And what can we expect? Goals from you? Because Alex said that I'm a player of the team. Yes. And from you we can expect goals, assist. Yes, for sure. I want to reach my personal goal, yes, to make a good assist, good goals, and why not to reach the new step in my professional career. I wish you the best, Santiago. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, my friend. Λοιπόν, Νίκο, Μιχάλη μου, ναι. Άκου τι κάνουμε τώρα, κλείνεις για λίγο το μικρόφωνο. Γιώργο Μάτζιο, ναι, ξέρω, απλά ναι. Κλείνεις μικρόφωνο και μπορέσουμε να δώσουμε τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί ταυτόχρονα δεν μπορούν να είναι και τα δύο. Και τελειώνει ο Γιώργο Μάτζιο, ξαναδίνουμε το μικρόφωνο σε σένα. Φύγαμε. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μία βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου για μία ακόμα εβδομάδα συνεχίζεται ο χαμός στο Jackpots. Τα slot machines γίνονται πιο συναρπαστικά, καθώς όσο προχωράει το παιχνίδι, τόσο αυξάνεται το ποσό του jackpot που είναι διαθέσιμο για πολλούς τυχερούς καθημερινά. Ας ρίξουμε μία ματιά στο ποσό που μοίρασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα slot jackpots του Regency Casino που έσκασαν την προηγούμενη εβδομάδα μοίρασαν 1.370.500 ευρώ. Όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο jackpot και ποιος θα το κερδίσει. Μπαίνουμε στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να σας δώσουμε την εικόνα της τελευταίας στιγμής. Δώστε προσοχή, καθώς τα τρία μεγαλύτερα jackpots των slot machines που ετοιμάζονται να σκάσουν είναι το Dollar Store με 122.800 ευρώ, ακολουθεί το Dragon Cash με 57.700 ευρώ και τέλος το GG Baoxi με 47.300 ευρώ. Μόνο αυτά τα τρία θα δώσουν κέρδη πάνω από 228.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Αντιλαμβάνεστε γιατί πόσο μιλάμε συνολικά και σκεφτείτε ότι είναι μόνο τρία από τα δεκάδες jackpots που δίνονται σύντομα. Αυτά συμβαίνουν φίλες και φίλοι αυτή την ώρα στα slot machines του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λένε ότι κανείς δεν γνωρίζει την τύχη του. Ποιος ξέρει, ίσως εσύ να είσαι ο επόμενος μεγάλος τυχερός. Δεν ξεχνάμε ότι παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα. Και 5. Παραμένουμε σε σύνδεση με τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαμε με Μαλεζά, πήγαμε σε Καρτάλη, πήγαμε
στην λατινοαμερικάνικη ενίσχυση. Από πέρσι ήταν εδώ ο Νίκος Κουλιάνος σε δαιμονιώδη κατάσταση και συνεντεύξεις. Δηλαδή, τι άλλο κάνει αυτός ο άνθρωπος πια πραγματικά, Νίκο? Με έχουν τεντώσει, φίλε. Εντάξει, φτάνει δηλαδή για το Θεό. Νίκο, εντάξει, Θεό φτάνει. Έχουν. Εντάξει τώρα, δηλαδή ερχόμαστε εδώ και δεν μας αφήνουμε να πάρουμε ανάσα. Και σε λίγο κάτσε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα έρθουν μπασκετικοί ΠΑΟΚ, ο φίλος ο πρόεδρος θα έρθει εδώ πέρα, ο κύριος Χατζόπουλος. Α, το φιλαράκι μου. Φιλαράκι, ναι, ναι. Κάτσε 7.30 εδώ έχουμε ραντεβού. Εντάξει, ωραία. Σε λίγο θα έρθουν, βέβαια δεν ξέρω αν θα έρθουν και εδώ πέρα τα παιδιά του Άρη, αλλά εγώ εκτός αέρα σίγουρα θα χαιρετήσω πολλούς που έχω φίλους. Να και η Χρυσή μας, έτσι, η οποία περνάει και από εδώ. Έχω και βουτυράκι εδώ δίπλα. Αν θες να σου πει. Ναι, θες συνέντευξη βουτυράκι. Καλησπέρα μου. Λοιπόν, πού θες να, να πάω, πού θες να ξεκινήσουμε? Τι να ξεκινήσουμε, από τα στόπερ, τα οποία δεν θα έρθουν. Πού θες, τι έχουμε, εδώ βλέπω κορασίδες, ωραίες. Τι? Έλα, δώσε Βαγιανός εδώ. Α, εκείνητος, δεν σταματάει ρε παιδιά, τι είναι αυτός ο Βαγιανός? Όχι εγώ, ναι. Τι το μικρόφωνο ανοίγει αλλού. Ναι. Τι, να ξέρω με ποια μιλάω εδώ πέρα. Για κάνε μας ένα τρασλί. Καλώς είναι. Εγώ είμαι η Στεφανία Ντούλια, αρχηγός της Panther Racing, φοιτητική ερευνητική ομάδα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τι ερευνάτε? Εμείς δεν ερευνάμε ακριβώς. Μελετάμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, οι οποίες τρέχουν σε παγκόσμιο διαγωνισμό στην Ισπανία. Το Τι ωραίο, Ακριβώς, χορηγός Μιχάλη, τα ακούς αυτά, γόρι μου, που μέχρι μου το σακό μπορείς να οδηγήσεις? Εγώ κι αν ακούω. Για άκου εδώ, άνοιξε τα αυτάκια σου. Καλά τα λέει η Δεσποινίδα. Λοιπόν, και για πες μας λίγο τι... Εμείς τώρα στη ΔΕΘ βρισκόμαστε στο περιπτερό Ακαδέμια, 17 Ακαδέμια, στο stand του Απιθήτα και ουσιαστικά εκθέτουμε το τελευταίο μας πρωτότυπο, την Pink Panther, η οποία έτρεξε το φθινόπωρο του 2023. Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν και για το τελευταίο μας πρωτότυπο αλλά και για τα προηγούμενα, για όλες τις καινοτομίες που έχουμε δημιουργήσει, γιατί κάθε μας πρωτότυπο έχει και μία καινοτομία, είναι προϋπόθεση στο διαγωνισμό αυτό. Κάποια πράγματα για τη μηχανή μας είναι 250 κυβικά, όπως σας είπα. Ναι. 93 κιλά χωρίς υγρά. Είναι μια πολύ ελαφριά. Ελαφριά είναι, βέβαια. Πολύ ελαφριά. Σαρόπουλε, την περνάς η μηχανή. Γερός να είναι. Πώς κοινό την κάνεις? 180 τελική, 43 άλογα. Α, με 43 άλογα 180. Μια χαρούλα. Ακριβώς. Εσύ οδηγάς μηχανή? Εγώ δεν οδηγάω. Δεν οδηγάς, μόνο κατασκευάζω όμως. Είμαι σίγουρος. Να ξέρεις. Είναι η μηχανή που έπαιρνε μέρες στο Moto Student, αυτή είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Πώς θα ξέρεις, φυσικά σας ξέρεις, Μετρόπολης είσαι. Θες να ρωτήσεις κάτι, Μιχάλη μου, εσύ που τα ξέρεις αυτά με τις μηχανές και τα... Πότε ανακάλυψαν τη ροπή τους προς το κομμάτι της κατασκευής και πώς και τα αποφάσισαν να πάρουν αυτή την κατεύθυνση? Αυτή την κατεύθυνση η ομάδα υπάρχει από το 2017. Εμείς φτιάχνουμε βενζινοκίνητα μηχανάκια, γιατί συνήθως έχουμε και την ερώτηση γιατί δεν γυρνάμε στα ηλεκτρικά. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Τα βενζινοκίνητα είναι πολύ καλύτερα. Υπάρχουμε από το 2017, έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής 3 μηχανές. Τώρα πάμε για το τέταρτο μας πρωτότυπο, το οποίο αν όλα πάνε καλά θα τρέξει το φθινόπωρο του 2025. Ωραία. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε πάρα πολύ. Το 14 τι είναι εδώ? Το 14 είναι ο αριθμός της μηχανής μας στον προηγούμενο αγώνα. Θα αλλάξει φέτος, αλλά μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο. Ακριβώς, για το επόμενο πρωτότυπο. Μαζί με το Μετρόπολης εδώ θα σας περιμένουμε και εσάς. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη, είδες εδώ από όλα Μετρόπολης είσαι, έτσι. Μηχανάκια είσαι. Γιατί είναι μεταλλική? Εντάξει, καμιά φορά πρέπει να γίνεται, Μιχάλη. Με το μαλεζά, γιατί δεν είναι μεταλλική φωνή? Ανάλογα την περίσταση, Μιχάλη, αυτά ξέρεις αυτά τώρα. Δηλαδή, με το μαλεζά, σ' άκουγα, νόμιζα ότι μιλάει. Με το μαλεζά έχουμε πιει και μπύρες και καφέδες πριν από 20 χρόνια μαζί, ρε φίλε. Νόμιζα, μιλάει μπράβο με το μαλεζά και τώρα που σ' άκουσα, δηλαδή λέω τι γίνεται, ρε παιδί. Λίχη είναι λίγο η φωνούλα, Είμαι ανάλογα, αφού ξέρεις. Ανάλογα την περίπτωση, την περίσταση. Καλά σου τα έλεγα, μετά βλέπεις ανάλογα. Λοιπόν, περνάει κόσμος εδώ δεξιά-αριστερά, το ερώτημα είναι ένα, αν θα πάρουμε στόπερ. Η απάντηση είναι δυστυχώς ότι δεν θα πάρουμε λογικά στόπερ. Θα τον πάρεις ελεύθερο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα είχαμε και γκαλίτσες και φυλάκια, έτσι, και ιστορίες και όλα τα καλά. Μισό λεπτό. Μόλις έσκασε το μεταξύ, τώρα βλέπω ακριβώς στα 20 μέτρα την αποστολή του Άρη. Έτσι, η οποία κατευθύνεται προς το περίπτερο. Είμαστε σε μια απόσταση με το δικό σας το λεωφορείο. Εκτός αέρα σίγουρα θα έχω τζουτζουμπρούτζου. Στον αέρα
Δεν γίνεται γιατί θα πάνε στο περίπτωτο του Άρη. Τώρα πάντως μόλις έσκασε και εκεί αρκετοί φίλοι του Άρη από ό,τι βλέπω πηγαίνουν στα 20 μέτρα μας βασικά. Βλέπω Μόντσου τώρα, απέναντί μας είναι. Θες την επέτειο την ξέχασε σήμερα η μεταλλική φωνή. Βλέπω κοιμάζε στο σπίτι σε κανένα χρόνο. Κοιτάξτε, βασικά τις τελευταίες μέρες κοιμάμαι έξω από το σπίτι, όπου βρω. Έτσι, θα φας χαλάκι, θα φας χαλάκι ψυχή μου. Χαλάκι, παγκάκι, όλα σε άκι θα τα φάμε. Λοιπόν, δύσκολη πίστα για τον Πάο για παίχτη. Πάοκ θα πάει με Θημιάνη, για τον οποίο αύριο υποσχέθηκα θα πω αρκετά πραγματάκια. Σήμερα μάθαμε, ρωτήσαμε. Και με Κωτά, όπου ακούσαμε. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, άστε καλά. Τον οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα και το Στέλι τον Μαλαριζά, τον προπονητή του Μακεδονικού, τι είχε να μας πει για ένα παίχτη που τον είχε κι αυτός, έτσι. Τώρα από και πέρα θα δούμε. Είναι ευκαιρία, εγώ θα πω για αυτούς. Είναι ευκαιρία για Κωτά και για Θημιάνη, είναι τρομερή ευκαιρία να αναδειχτούν και για γενικότερα το Μιχαηλίδη αυτό το διάστημα. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν ή όχι, είναι δικό του θέμα. Έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση, το χαρακτήρα του, το μενταλιτέ του. Παίζουν και άλλα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι ότι θεωρείς ότι Νίκο δεν θα πάρει στους ελεύθερους. Όχι. Νομίζω ότι τελείωσε η ιστορία. Ο Γάλλος, ο Σούλε, δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα. Θα ήταν ούτως άλλως μια ρισκαδόρικη επιλογή λόγω του τραυματισμού που είχε το παλικάρι και το κουβαλούσε. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι εντάξει, δεν προχώρησε άλλη επιλογή και θα πορευτούμε ως έχουμε. Ναι, δίνω ελάχιστες πιθανότητες. Τώρα ποτέ μιλές ποτέ στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι όπως και στη ζωή. Τι ποσοστό δίνει, ας πούμε. 95-5. Λέγε, ρε Νικό. Ναι, τι να σου πω τώρα. 95 να μην, 5 να έρθει κάποιος. Πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εφόσον το θέμα του Σούλε έπαψε να υφίσταται, έτσι ο παίχτης το πρωί πήγε προπόνηση κανονικότατα, δεν απάντησε καν στον ΠΑΟΚ, ο παίχτης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι. Πόσο μάλλον το Δέλερ και το κίνητρο. Τώρα ποιο. Μωρή γρήπη, ποιος ήθερε, Μιχάλη. Πήρα απότομα, λίγο μαλακά, φιλαράκι μου. Η γρήπη. Τι όμορφο περίπτερο έχετε, ρε, της Εθνικής Ελλάδος, άσπρο μπλε. Και κόκκινο. Κατά γάλανο. Για κάτσε εκεί τώρα, κάτσε εκεί λίγο τώρα. Κάτσε λίγο εκεί. Μας έφερες γλυκά, κάτσε λίγο εκεί να τελειώσω και να έρθω να σε δω. Εντάξει, αγορίνα μου. Μουτζίδες, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο γιατί ο Σαρόπουλος είναι άγριος. Κάτσε εκεί και θα έρθω να σε δω. Τι είναι αυτό. Έφερε και γλυκά πάντως. Είναι κυμπάνης. Είναι ευγενής. Οφείλω να το παραδεχτώ. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, Μιχάλη, σε αυτό το κομμάτι. Ο Λουτσέσκου το πρωί πάντως που βρέθηκε και στο Πόρτο Καράς να βρεθεί με τον Ιβάν Σαββίδη, που είδαμε και φωτογραφικό υλικό, είδαμε αγκαλιές, είδαμε φιλιά, είδαμε πολύ καλές σχέσεις, ως γνωστό, τα έχουμε πει. Νομίζω ότι εφόσον δεν είχαμε κάτι από εκεί να βγαίνει, δεν θα έχουμε και γενικότερα κάποια έλευση του. Ο φίλος ο Άγγελος ζητά να σου δώσουν μία άδεια γιατί έχουν πεθάνει δύο μέρες στη ΔΕΘ. Αυτή είναι αλήθεια, αλλά εντάξει. Από να ξεκουραστεί λίγο, παιδιά, ο άνθρωπος να πάρει τις ανάσεις του να πάρει. Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, Μιχάλη, όπως αντιλαμβάνεσαι, είμαι μπουζόκλειδο πολυεργαλείο. Κάνω τα πάντα. Δεν τρώω γλυκά, κάνω διατροφή. Δώσε τα παιδιά μου. Κέρασέ το. Άκουσα και τον Κιμπόκο, έτσι. Και όλοι εδώ. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Τώρα έλα, κάνεις εκπομπή με Κιμπόκο και γρήπη δίπλα. Κιμπόκο, έχει καθίσει. Κάτσε. Δηλαδή, πραγματικά αντίξω τις συνθήκες. Αυτό το οποίο μου σχολιάζει είναι ένας ενδεχόμενος Γολγοθάς. Ναι. Θες να πεις κάτι στο Σαρόπουλο, θες να τον πεις κάτι. Κιμπόκο, θες να πεις κάτι στο Σαρόπουλο, πες το να. Τι να πει ο άνθρωπος. Μου είπε τα είπε τη Δευτέρα. Το συνδέσαμε τη Δευτέρα. Ναι. Τα είπε τη Δευτέρα. Εφόσον λοιπόν είδαμε και σήμερα αγκαλιές, φιλιά, γιατί αυτό είναι και ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε. Πόσα χρόνια είχαν να βρεθούν οι δύο τους από κοντά διαζώσεις? Πέντε χρόνια. Εντάξει, οι άνδρες έχουν καταπληκτική σχέση, τα έχουμε πει. Έτσι, είπαμε, ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ρασβά Λουτσέσκο έχουν άριστες σχέσεις. Στο ενδιάμεσο χαλάει η κατάσταση, δηλαδή. Τι εννοείς στο διάμεσο? Στην οργάνωση χαλάει η κατάσταση. Δεν είπαμε σε καλά, ναι, άλλο, ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι αμφισβητή κανείς ότι έχουν καλές σχέσεις, γιατί είχες πει κιόλας ότι μιλάνε κιόλας κλπ. Αλλά στο ενδιάμεσο γίνεται το μπέρδεμα. Εκεί γίνεται το μπέρδεμα, όντως. Εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Όσον αφορά το κομμάτι μόνο των μεταγραφών γενικότερα. Εκεί υπάρχει
η τριβή στις μεταγραφές. Ωραία, άκου τι θα κάνουμε. Ευτυχώς τελειώσανε και δεν θα έχουμε ξανά έτσι άλλο Τζουμπρούτζου μέχρι το Γενάρη τώρα. Θα μου δώσει τώρα το μικρόφωνο να προλάβει να πα ένα γλυκό εκεί και θα, μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε μαζί. Μπράβο, μπράβο, ναι. Φέρω εδώ το μικρόφωνο. Θανάση μου, κάτσε να το πάρουμε. Λοιπόν, να πάρουμε μία εδώ το μικρόφωνο. Να κρατήσουμε λίγο εδώ, γιατί ο Νίκος Κουλιανός έχει εκεί κόσμο. Έχει μουσαφίριδες. Έτσι με έλεγε η μάνα μου μια φορά. Θα πει: θα έχουμε μουσαφίριδες. Σε θα παρακαλώ να είσαι πολύ προσεκτικός σήμερα με τον κόσμο. Σαν να με έλεγε: ντύσου δαίμονας και μπίμπι ψέτα όλα τα ράμα. Δεν υπάρχει. Όταν θα έχουμε μουσαφίριδες, σε παρακαλώ, δεν θα φας και πολύ. Θα φάει ο κόσμος τώρα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά φορά που είχαμε πάρει και σοκολατάκια πολλά για να κεράσουν. Και πήγα πριν έρθουν οι μουσαφίριδες και έφαγα τα 8. Ήταν σαν παστάκια μικρά. Και είχαν μείνει 2, θα ερχόταν 6 άτομα. Τώρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει στο σπίτι και πόσο είναι να έπεσε. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ο Θανάσης Πολίτης θα αφήσει το λεπίδι. Θα αφήσει τη ματσόλα. Θα αφήσει το δερπανό κατσάβιδο. Θα αφήσει το κρουστικό. Θα αφήσει τα δολώματα και θα μας βγάλει σε ένα μικρό διάλειμμα που να βλιστούμε μαζί με τα υπόλοιπα παιδάκια τη Βαρπινίτη και θα επανέλθουμε δρυμητήρια εντός ολίγου. Μετρόπολης, ακούτε 95. Παρόν, εδώ τα λέμε με τη Χρυσή. Ναι. Ήρθε να μαζί, φιλενάδα μας. Ω, έχω και Τέο εδώ. Έναν Τέο έχουμε, φίλε, έτσι. Ξέρεις ποιον. Βοήθησε με. Έναν Τέο που είναι Ολυμπιακός και... Ανθοπουλάρας. Ναι, ρε φίλε. Έλα, ρε ψυχή μου. Ναι, εδώ είναι. Τα λέμε την Τάνια. Την αγάπη τα λέμε μας. Την Τάνια. Πολύς κόσμος. Ναι. Ωραία εικόνα, πάνω κάτω. Εντάξει, εκθεσάρα. Εντάξει. Περνάμε όμορφα, Μιχάλη μου. Περιμένοντας τον μπασκετικό που πάω. Άρα, σε αφήνω να ξεδιπλωθείς όσο θες για τα υπόλοιπα ρεπορταζιακά. Γιατί για τα του πάω ξοποδόσα, τα είπαμε, δεν θα έρθει στόπερ. Τέλος, πορευόμαστε με αυτούς που έχουμε. Και πλέον ηρεμεί και το κεφάλι και του προπονητή, όπου θα δουλέψει πιο ήρεμος και πιο συγκεντρωμένος με το υλικό που διαθέτει. Νομίζω ότι η προσέγγιση σου είναι ιδιαίτερως θετική. Θα πω εγώ. Θετική, κοίταξε, όταν δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, το αποδέχεσαι και προχωράς. Το απολαμβάνεις. Τώρα πώς θα το απολαύσουμε στην πορεία, αλλά καμιά φορά ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να γίνει κανένα έργο διαφορετικό. Μπράβο, ακριβώς, δεν ξέρεις τι γίνεται. Σαφώς και όλοι θα θέλαμε να έρθει ένα στόπερ, δεν ήρθε. Εντάξει, θα τα βάψουμε. Κοίτα, για τον Άρη, ναι. Να πούμε απλά ότι ναι, για τον Άρη πάμε. Μειώνονται οι πιθανότητες για συμμετοχή Μόντσου και Μάγιο στον εκτός έδρας αγώνα με τον Όφη. Τον είδα τον Μόντσου πάντως, ήταν εδώ, να ξέρεις, στα 20 μέτρα τον είχα απέναντι. Ναι. Ναι, εδώ είναι ο Μόντσου. Περίπτωρο του Άρη. Ναι. Ο Μάγιος, ο οποίος σκέφτεται τους Μοντόγια και Νταρίντα. Ναι. Δηλαδή να βγει ο Μόντσου να μπει ο Νταρίντα, είναι πιο οχτάρο Νταρίντα και όχι ο Ζουλ.
Ο Ρόζ τελείωσε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είναι κανονικά στο πρόγραμμα. Παναγίδης εκτός, Αμόρα εκτός, Σίτκλεφ εκτός, όλοι είναι με τις K20 και με τις εθνικές τους δεν επιστρέψαν, αλλά ο Ρόζ είναι πίσω. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω και εγώ είναι ότι ο Άρης ετοιμάζει την εντεκάδα του χωρίς το Μόντσο και το Μάγιο και οι δύο ήταν καλά στελέχη της εντεκάδας. Πλάκα με κάνεις. Και οι δύο είναι μεταγραφές οι οποίες μπήκαν και με το Καλμέρα έδειξαν. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και φαίνηκαν ότι είναι. Ότι μπορεί να βοηθήσει ένα, ένα επίπεδο πάνω από αυτούς που είχες πέρσι. Ειδικά για στα μένα. Δικά μου μάτια, ο Μόντσου είναι νομίζω ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά. Mm-hmm. Να πω την πασαλήθεια. Ναι. Τώρα το ζήτημα είναι ένα. Αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν στα παπούτσια τους, δηλαδή τόσο ο Μοντόγια όσο και ο Νταρίντα, είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν κόντρα σε έναν Όφη ο οποίος στα δικά μου μάτια ακόμα είναι ερωτηματικό. Ναι, είναι. Έκανε βέβαια κινήσεις και άλλους πήρε. Τώρα πήρε ακόμα ένα σήμερα, είδα. Πήρε και το Φούντα, πήρε και έναν τερματοφύλακα βούλγαρο πολύ καλό από τον Τζεσεκά Σόφιας. Τον Σίλβα λες εσύ ότι πήρε. Μπράβο, μπράβο, αυτόν πήρε σήμερα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει μια δυναμική λόγω του ότι ανήκει στο γκρουπ των ομάδων όπου έχουν δικό τους κοινό, όπως καλά, το λέω. Δηλαδή στο Ηράκλειο θα βρεις οφίτες, πολλούς. Κεντρικός αμυντικός είναι ο Μεξικάνος Γιορδάν Σίλβα, μονοετές συμβόλαιο, ο οποίος έφτασε και στο Ηράκλειο χθες το βράδυ. Ακριβώς. Έχει παίξει το Λούκα, Κρούζ Αζούλ, Τιχουάνα, Αμέρικα, Κερετάρο και έχει παίξει Σαν Λουίς. Δεν έχει περάσει τον Ατλαντικό από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Αν ερχόταν στη Θεσσαλονίκη αυτό, θα λέγαμε ο συγκεκριμένος ή κάποιος αντίστοιχος, θα νομίζω ότι θα λέγαμε ότι θέλει χρόνο προσαρμογής κλπ. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Πρώτη φορά το ταξίδι για τον Ατλαντικό. Τα κλασικά. Νομίζω αυτό θα ήταν το οποίο θα συζητούσαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει αναμονή για το κομμάτι του επιθετικού για τον Άρη επιστρέφοντας. Ναι, τι γίνεται εκεί, για πες. Συζητούσαμε για τον Αραούχο. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι του Άρη ψάχνουν και άλλη λύση. Ψάχνουν και άλλη λύση υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι μόνο Αραούχο δεν υπάρχει. Δεν τελειώσαν οι επιθετικοί. Ναι, έχει άλλους ελεύθερους. Τα έχουμε πει. Έχει αρκετούς. Υπάρχουν. Προχθές τα βλέπαμε. Μπράβο. Άρα λοιπόν ο Αραούχο είναι ένα όνομα. Δεν είναι και το ιδανικό. Δεν είναι η μόνη λύση. Άρα οφείλουν να εξετάσουν και άλλες περιπτώσεις. Ναι, οφείλουν βέβαια να εξετάσουν και άλλες. Να κάνουν και άλλες προσεγγίσεις και σε άλλους ποδοσφαιριστές. Ναι. Επίσης έχουν βγει και οι ιδιαίτερες, γιατί δεν στάθηκαμε ούτε και στον. Ναι, εντάξει, στο ντέρμπι και εμένα μου άρεσε αυτή. Έλα, πολύ σπουδαίος ιδιαίτερης. Δεν το συζητάμε. Αυτό που σφίριξε τελικό Champions League. Αυτό που σφίριξε τελικό Champions League είναι στον ΠΑΟΚ, είναι ο Σλάβκο Βίντσιτς. Ο Βίντσιτς, ακριβώς. Εντάξει, τελικό Champions League σφίριξε. Τι άλλο να σε φέρει. Τι άλλο σε φέρει. Τα γύρω-γύρω θέλω να δω πώς θα πάνε. Σε εμάς, στον Άρη είναι Σιδηρόπουλος με βοηθούς okay. τον Κωνσταρά και τον Κολιάκο, ενώ στον Βάρνο Ζαμπαλά. Τον θυμάσαι τον Ζαμπαλά. Με Ζαμπαλά μεγάλωσα, φίλε. Το θυμάσαι τον Ζαμπαλά. Ζαμπαλά, Ζαμπαλάς, Ζάμπαλας, όπως έσπισε. Ναι. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Πάντως, αυτό που δεν σχολιάσαμε είναι ότι ο Λανουά θα είναι ο παρατηρητής. Έτσι, δηλαδή, θα έχουμε Λανουά, έτσι, αγαπημένος Λανουά, στην Τούμπα. Να ελέγξει τον Βίτζιτς. Καλή φάση, 100% τι. Κοίτα, το γεγονός ότι ο Λανουά θα ελέγξει τον Βίτζιτς δεν μου λέει τίποτα. Έτσι, σε όλες τις φάσεις λάδι τους βγάζει. Τους βγάζει λάδι. Λάδι τους βγάζει ο Λανουά. Δεν έχει αφήσει άλλον. Δεν έχει πει κανένα ότι κάναμε λάθος. Έχω ένα αριανάκι εδώ πέρα λίγο τώρα. Εδώ με φανέλα Νίκο Γκάλι. Θέλω λίγο να τον κάνουμε λίγο κουβεντολό. Έλα εδώ, γορίνα μου. Έλα εδώ, πασά μου. Πώς σε λένε. Κάτσε λίγο, ακούσε και περίμενε λίγο. Τώρα, έλα. Δημήτρη. Γεια σου, Ρεμιτσάρα. Φοράς φανέλα Γκάλι, γκάνγκστερ. Σημαίακι Άρης. Ναι. Σε πάει ο παπάς στο γήπεδο. Ναι, με πάει. Πιο πολύ στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Πηγαίναμε πιο πολύ ποδόσφαιρο, αλλά. Τώρα μπάσκετ. Ναι. Εσένα πιο πολύ τι σ' αρέσει να βλέπεις. Το μπάσκετ. Μπάσκετ, Ναι, επειδή γιατί πηγαίνω μπάσκετ. Πας μπασκετάκι. Θες να μοιάσεις με τον Νίκο τον Γκάλι, Σου δείξε ο παπάς τα πάντα, τα έχεις μάθει όλα για Νίκο Γκάλι, Ναι. Μπράβο τα γόρι μου. Φέτος στην Αριανάρα πώς τη βλέπεις? Μια χαρά. Μια χαρά, έτσι, όλα κομπλέ. Ναι. Θα τον πάει μπαμπάς στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο. Παντού. Να σε χαίρετε τον μπαμπά και στη μαμάκα, γορίνα μου, να σε γερός. Ευχαριστώ. Να σε καλά, πασάκα μου, να σε καλά. Αριανάκι εδώ με τη. Ποιον? Ναι, βέβαια. Τα φιλιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και η μαμά εδώ και ο μπαμπάς.
Έτσι, τα Αριανάκια, είπαμε, πήραν και τα αυτόγραφα λίγο παραδίπλα είναι και το περίπτερο του Άρη. Σωστή, σωστή. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραίες εικόνες. Είναι ωραίες εικόνες. Εσύ είσαι με Βίντσιτς, με Κόβασιτς, Κλάσνικ, Ξεοβάρινο, Βαμπόγκελ, Κουμπαράκης και τέταρτος ο Τσακαλίδης. Κουμπαράκης. Ναι. Και κουμπαράκι εγώ. Κουμπαράκι. Κάτσε να δω και την ΑΕΚ. Ναι, έχω Λανουάτ, φίλε. Θα ψάξω να το βρω το Λανουάτ. Του φορά εγώ, γιατί δεν κάνεις όλες τις φάσεις. Αφού πας να το κάνεις το καλό, κάντε ολοκληρωμένο. Μην το κάνεις μισό και αφήνεις ερωτηματικά. Τι αδέσεις, ποιος είναι. Τι εννοείς τώρα, με μπέλεσες τώρα σε μένα, το έλεγες ή... Όχι, στο Λανουά το έλεγα. Α. Μιλάω με το Λανουά από τώρα. Θέλω να το... Θέλω Λανουά, θέλω... Λέω ο φίλος ο Μπάμπης, στέλνει ένα μήνυμα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Πανσεραϊκός πήρε έναν άτυχο για μένα, που φαινόταν να πήρε δώσει. Πήρε τον Νουαγκέ, κάτι μου λέει θα κάνει καλό καμπάκο ο ποδοσφαιριστής. Καλό απόγευμα, λέει ο Μπάμπης. Ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι που έχει τραυματιστεί το Βικελίδης, κούλε. Ναι, αυτός το παλεύει εδώ και χρόνια το παλικαράκι. Νομίζω πήγε μια χρονιά προς τη Βοσνία, εκεί προς την Μπάνια Λούκα. Έφυγε, πήγε Κύπρο πέρσι. Ο Ζόρζ Λεμπούζ έσκασε μύτη, στυλάκι. Έχουν έρθει εδώ τώρα, γίνεται χαμός ο περίπτωρο. Και φέτος Πανσεραϊκό. Ψάχνετε, εντάξει, ο παιδί από τότε έπεσε πάρα πολύ. Τα στάνταρ του έπεσαν πολύ. Ακόμα δεν τον πήραν τα χρόνια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά ψάχνει από κάπου να κουμπίσει, να κάνει μια καλή σεζόν για να πάρει το πάνω του. Θυμίζουμε, παίχτης στην Μπαρτσελόνα τώρα, έτσι. Καλά, εννοείται. Ναι. Που είχε... Είπαμε, είναι στιγμές στη ζωή γενικότερα για όλους μας που μπορεί να σε απογειώσουν, μπορεί να σε ρίξουν και σαν τάρταρα. Φοφανά. Για την ΑΕΚ. Φοφανά. Για πες. Έκλεισε, τελείωσε. Πώς το λένε ο γιγαντάς, ο Ρωμάνο τον στέλνει στην Αθήνα. Ο Ρωμάνο τον στέλνει τώρα. Εγώ αποφασίζει για Φοφανά η ΑΕΚ. Εγώ διαβάζω το τελευταίο ρεπορτάζ, ο Ρωμάνο τον στέλνει, αλλά η ΑΕΚ αποφασίζει. Σαν να λέει ότι το σκέφτεται. Υπάρχει, λέει, και... μια σκέψη για να τον πάρουν δανεικό με 24 εκατομμύρια, λέει. Πολλά αν πουλήσουν τον Λιβάη, θα τα δώσουν στην Τζέλσι. Δεν θα τη στάσουν μάλλον, θα πρέπει να ψάξουν κι άλλα για να πάρουν τον πάρουν. Κοίταξε, ποδοσφαιρικά δεν στέκει η ΑΕΚ του ενός θεσμού να έχοντας ήδη Λιβάη Γκαρσία, έχοντας ήδη Πιερό, να πάρει αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας, τρία center for top level. Και ποιος θα παίζει. Αυτό είναι καλό ερώτημα. Θα παίζει, ναι, με 2-4-4, ξέρω εγώ. Ναι, μόνο έτσι. Άμα βάζει δύο να παίζουν, πετάξει και τον Λιβάη Γκαρσία. Αλλά πάλι για να βάλει τον Λιβάη Γκαρσία στα άκρα, θα πρέπει να βγάλει Λαμέλες, Περέρα, άλλες μεταγραφές που πήρε φέτος. Είπαμε, η ΑΕΚ, για μένα, αν τον πάρει, σημαίνει ότι λειτουργεί σε πολύ ανορθόδοξες μεταγραφές. Χωρίς πλάνο. Δηλαδή, έψαχνα αριστερό back, έψαχνα ένα στόπερ και έναν φόρ και ένα half από την αρχή της μεταγραφική περίοδου. Και εκεί που δεν πήρε φορ ποτέ, πάει να πάρει δύο τώρα. Έχει πάρει άλλα τρία χαφ και δεν πήρε αριστερό μπακ και στόπερ. Άντε, βγάλει άκρηση τώρα. Εντάξει, βγάλε άκρηση. Είναι από τα θέματα που τα συζητούσαμε και λέγαμε ότι εσύ τι οργάνωση κάνουν αυτή. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω αν τον πάρει άκρηση. Εκτός αν έχει. Γιατί δεν ξέρω πότε τελειώνουν μεταγραφές η Ρωσία, νομίζω 17. Εκτός αν έχει στο πλάνο τη, πουλάω Λιβάη, παίρνω Φοφανά και τον αγοράζω το καλοκαίρι και είμαι με Φοφανά. Και Πιερό. Βέβαια δεν συνδυάζεται. Άνοιξαν τα εισιτήρια για το Manchester Pauk. Εδώ τα παιδιά. Αυτό που βλέπαμε προχθές ήταν λίγο. Να, εδώ έχω ρεπόρτερ. Έχω εδώ φιλαράκια, μου δείξαν, άνοιξαν τα εισιτήρια. Τα αγόρι μου. Εδώ πολύ λαός. Έχουν μαζευτεί πολλά φιλαράκια. Δεν έχει περίπτωρο Πάουκ, παιδιά. Δεν έχει περίπτωρο. Μιχάλη, περιμένουμε να δούμε για το Φοφανά τι θα παιχτεί, έτσι. Καλά, κοίταξε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος νομίζω εγώ στα δικά μου μάτια ότι θα είναι ο τρίτος φορ που θα έρθει στην ΑΕΚ και όπως είπαμε, παρουσιάζει αυτό, δείχνει ένα κακό προγραμματισμό. Έτσι, από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Ναι, βέβαια. Στο κομμάτι της Εθνικής, αν θέλεις να πάμε, γιατί νομίζω ότι κατά τις 7.30 θα έρθει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οπότε... Ναι, σε λίγο πάντως να πούμε για τους φίλους του ΠΑΟΚ, μια που το γυρίσαμε εκεί, ότι κάτσε να σας τα πει καλύτερα εδώ ο διευθυντής marketing, έτσι, ο κύριος Βαγιανός. Έλα, Τζόνι μου, τι έχουμε, τι ετοιμάζεις. Ένα από τα πολλά που ετοιμάζεις, να το πούμε στον κόσμο. Το πιο light. Το πιο light, το πιο χαλαρό και το πιο εύκολο. Μια και είμαστε εδώ στην έκθεση, να κάνουμε και μια ανακοίνωση. Ναι, να κάνουμε. Βέβαια. Κάνουμε, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, αφορά τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ, το Γαλατασαράι ΠΑΟΚ. Στην Τουρκία, ναι. Λοιπόν, το Μετρόπολης οργανώνει τη μεγαλύτερη κερκίδα στη Θεσσαλονίκη. Έχει κλείσει το θέατρο Βεργίνα στο Hyatt Regency Casino. Mm-hmm. Και ξεκινάνε από εβδομάδα οι διαγωνισμοί κάθε μέρα και on air στον αέρα του Μετρόπολης αλλά και στα social media. Όπου 400 καλεσμένοι του Μετρόπολης 95,5
θα είναι στο θέατρο Βεργίνα για να δούμε live ζωντανά. Ακόμα μια στη μεγαλύτερη βραδιά οθόνη της πόλης, το Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ, 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και στο ημίχρονο, ο υποφαινόμενος εδώ μπροστά μου. Ωραία, ζωντανά μέσα από το γήπεδο με βιντεοκλήση. Με βιντεοκλήση. Για χαρά εδώ στα παιδιά. Άρα είναι το πρώτο από τα πολλά που ετοιμάζει το Μετρόπολης, έτσι. Ναι, σαν event, έτσι. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε θα ακολουθήσουν και άλλα και θα έχουν να κάνουν και με την Εθνική Ελλάδος. Ναι, φυσικά αυτό είναι το πρώτο από εκεί πέρα. Σίγουρα όλα τα εκτός έδρας της μάτς του ΠΑΟΚ κάτι καλό θα κάνουμε, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Στην Ευρώπη. Έτσι. Στην Ευρώπη, να είναι συντονισμένος ο κόσμος. Για την Ελλάδα ετοιμάζουμε κάτι πολύ μεγάλο για τον αγώνα, το μεγάλο τον αγώνα με την Εθνική Αγγλία στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Και όλο το πανηγύρι θα κλείσει 30 Ιανουαρίου. Τώρα τι είναι 30 Ιανουαρίου, να πάνε να ψάξουν να δουν τι σημαίνει. 30 Γενάρη τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Ναι. Αν αρχίσει από τώρα ο κόσμος να ψάχνει τι θα γίνει 30 Γενάρη και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε. Άρα ουσιαστικά τώρα σκαλίζεις λίγο τους ακροατές σου Μετρόπολης. Λίγο. Να ετοιμαστούν γιατί εκτός από ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία θα έχουν και πολλά δωράκια οι ακροατές μας, έτσι. Και δωράρες βασικά. Όχι δωράκια. Αυτά είναι δωράρες. Μιλάμε για life experience. Ναι, σωστά. Για εμπειρία ζωής. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Καλά το έθεσες. Όλα αυτά προσεχώς, παιδιά. Εδώ ο Γιάννης ο Βαγιανός τρέχει από το πρωί στο βράδυ ετοιμάζοντας καλούδια για όλους εσάς. Μιχάλη μου. Καλά, αυτό. Τα καλούδια πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται τα καλούδια. Και πάρε καλούδια και δώσε καλούδια. Ναι, πάρε δώσε. Έτσι πάει η ζωή. Δίνεις, παίρνεις, μπάζεις, βγάζεις. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Ναι. Να δώσω την καλησπέρα μας στον φίλο τον, που είναι τον 7-10, ο οποίος με ρωτάει σαρό γνώμης για τον Κουρέ. Παιδιά, ο Ντουκουρέ που τον έκλεισε ο Ερακλής κανήμερα των γενεθλίων του, στον Άρη είχε το τελευταίο διάστημα αυτό το οποίο συζητούσαν είναι ότι είχε προβλήματα στο μετογόνατο. Έτσι ακριβώς. Τώρα στη Β' Εθνική δεν ξέρω, στην Super League 2 δεν ξέρω πώς θα παίξει και πώς θα εμφανιστεί. Αλλά στον Άρη αυτό ήταν ένας προβληματισμός για τον Ντουκουρέ, ο οποίος δεν σταματούσε. Και αυτό ήταν ο λόγος που το παλικάρι δεν πήρε και τα πάνω, γιατί προσόντα είχε, αλλά ήταν καντούριζε, να το πω πολύ απλώς. Πάντως, έπαιζε δύο, δεν έπαιζε πέντε. Κάπως έτσι. Πάντως πήγαινε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα παίζει σταθερά αυτό που θέλει ο προπονητής. Είναι, ούτε μάγος είναι, ούτε λιποβάρης είναι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής για μένα που ό,τι ζητήσει ο προπονητής θα το παίξει σταθερά. Αυτή θα είναι η απόδοσή του. Σωστά. Για τον φίλο των 710, ο οποίος φαντάζομαι είναι και φίλος του Ηρακλή και γι' αυτό ρωτάει. Φίλο μου, αυτό σκέφτομαι. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου για τον Κουρέ και έχω την αίσθηση ότι θα βοηθήσει. Τι να σου πω, θα βοηθήσει. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής θέλει να κάνει μια ομάδα με ποδοσφαιριστές με παραστάσεις. Ναι. Άρα... Εντάξει, έμπειρη ομάδα φτιάχνει ο Ηρακλής. Θα κονταχτυπηθεί σίγουρα με τη Λάρισα. Δεν ξέρω, η Καβάλα εδώ μας είπε και ο Μαλεζάς, ο Στέλιος νωρίτερα, είναι και αυτή δυνατή. Είναι και ο Πας Γιάννα που έχει το ειδικό βάρος σαν φανέλα. Θα έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα θα έχει ενδιαφέρον φέτος. Συμφωνώ 100% και είναι πολλές οι δυνατές ομάδες. Απλά η θέλησή μου και η διάθεσή μου προφανώς είναι ότι θα ήθελα τον Ηρακλή. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής είναι αμαρτία να λείπει. Συμφωνώ. Είναι αμαρτία να λείπει. Βέβαια, το ίδιο μπορεί να σου πούν τώρα και οι οπαδοί της Λάρισας στον κάμπο. Που γι' αυτό είπα τα θέλω μου. Ναι. Γι' αυτό είπα τα θέλω μου. Να ότι... πω ένα θέλω μου στον Ιχολύπτη. Ναι. Θέλω μετά όταν έρθει η μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ να βάλει ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, ο Βαγιανός τον ενημέρωσε. Ναι, είναι ενημερωμένος. Εντάξει, οκ. Είμαστε κομπλαδούρα τότε. Εντάξει. Είναι ενημερωμένος. Είναι ενημερωμένος, εντάξει, οκ. Εννοείται. Ας είναι ο κόσμος συντονισμένος, γιατί θα έχουμε εδώ ωραία καλούδια με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα μάθουμε πραγματάκια. Σίγουρα Μαργαρίτη θα έχουμε, έτσι δεν το συζητάω. Σίγουρα κάποιον από τους ξένους του ΠΑΟΚ που είναι αρκετοί και φέτος. Δεν ξέρω αν είναι και ο φίλος σου, Μιχάλη. Ναι, εντάξει, ξέρω. Άμα είναι το φιλαράκι σου, θα σε αφήσει να κάνετε ένα πολύ ωραίο επικό. Όχι, τώρα μην έχουμε τώρα πάλι. Για αμαρτία από το Θεό είναι κρίμα. Για μάκαρο, εντάξει. Οι άνθρωποι για καλό έρχονται. Εγώ ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που αν ερεθιστώ θα σχολιάσω. Ερεθίζεις εύκολα. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερο να μην υπάρχει. Ναι, να μην ερεθιστεί. Σωστά. Μπράβο. Γιατί απογευματιάτικα υλικά. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Ρώτα λίγο τον Γκουλ. Μάλιστα. Το Μουκουντή θα τον έπαιρνε. Θα σα απαντήσω εγώ. Όχι, θα πει εσύ. Όχι. Δεν θα, Μουκουντή, γιατί όχι. Μουκουντή. Ρε φιλέ. Κρατούσα και τον Έκονγκ, παιδιά. Μα είναι να πάρουν τον Μουκουντή. Κρατούσα τον Έκονγκ. Ναι, νομίζω τον Μουκουντή γιατί να τον θέλει. Όχι, εντάξει. Μουκουντή είναι ένα πολύ βαρύ στόπερ.
Παίζει με τον Βίντα, ο οποίος μεγάλωσε πλέον ακόμα περισσότερο. Η ΑΕΚ για μένα έπρεπε να πάρει στόπερ. Και ο Μίτογλου είναι σαν τρίτος και βέβαια είναι και ο Κάλλενς. Έχει τέσσερις. Η ΑΕΚ βέβαια δεν έχει θέμα γιατί έχει ένα θεσμό. Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλα 8 παιχνίδια στο κεφάλι, Πέμπτη Κυριακή, και εκεί θα ρισκάρει. Αλλά είπαμε, θέλοντας και εμείς, θα μπούμε στον αστερισμό του Θημιάνη. Λοιπόν, θα μπούμε και στον αστερισμό σιγά σιγά του διαλύματος. Βέβαια. Θα πάρουμε το μικρόφωνο εδώ στα στούντιο του Μετρόπολη 95 και 5. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54.45. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Σαρώ κατ' ο Παύλα Μάικ στο Instagram και Νίκος κατ' ο Παύλα Κουλιανός στο Instagram επίσης. Διάλειμμα κομισό και περνάμε. Παρόν. Έλα Νικό. Παρόν, τι να κάνουμε ρε φίλε, έχουμε γίνει ζαντολάσκα πάνω κάτω. Τυραμόλας Νικό. Δεξιά αριστερά, περνάνε φτάρια, οχτάρια το μεταξύ και γίνεται χαμός. Δεν πληρώνεται αυτό που κάνεις Νικό, δεν πληρώνεται. Και αύριο, να το κάνουμε λίγο δημόσια, να πούμε πάλι εδώ θα είμαστε 6 με 8. Εσύ θα φύγεις λίγο νωρίτερα βέβαια, θα πρέπει να συνοηθούμε λίγο με τον Iron Mike που ακολουθεί για την παρουσίαση του προγράμματος. Τώρα μόλις γι' αυτό καθυστέρησα, ο Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι εδώ μας οργανώνει. Αύριο πάλι εκπομπή έτσι, αλλά και εσύ τέτοια ώρα θα πρέπει να φύγεις. Θα πρέπει να φύγουμε νωρίτερα. Θα δούμε τότε πώς το κάνουμε. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε Μιχάλη εκτός αέρα αυτά τώρα εφόσον. Ναι, καλύτερα okay. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι λίγο συγκεκριμένες πληροφορίες. Όχι, όχι, απλά δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή, θα κάνει ο Ζου. Αλλά εμείς πρέπει να έρθουμε νωρίτερα εδώ πέρα γιατί έχουμε το πρόγραμμα. Αυτό μας είπε ο Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε στην παρουσίαση του νέου προγράμματος. Είμαστε. Έτσι. Ναι, ξέρω εγώ. Θα δούμε, θα μιλήσουμε και με τον Μιχάλη που ακολουθεί, έτσι. Έλα εδώ, σύρε, έλα εδώ, έλα. Δεν έρχεσαι. Έλα, γιατί δεν έρχεσαι. Ναι, έχω ένα φιλαράκι εδώ, αριανάκι μου. Ναι, φιλάκια έχει, Μιχάλη. Μας, την αγάπη μας. Φιλάκια στο Μιχάλη, φιλάκια στο Μιχάλη. Δεν έχουμε ακόμα ΠΑΟΚ, δεν έχει έρθει ακόμα. Τους περιμένουμε τα παιδιά, θα έρθουν μέχρι τότε. Ελλάδα 6 βαθμοί, Αγγλία 6 βαθμοί. Okay. Θέλω το σχόλιο σου. Ναι, δεν συζητήσαμε καθόλου για την Εθνική Ελλάδος, η οποία βέβαια τα έχουμε πει και σε ανύποπτη στιγμή και σε ανύποπτο χρόνο ότι η Εθνική Ελλάδος η συγκεκριμένη δεν της λείπει σίγουρα το ταλέντο. Είναι μια εθνική, μια ομάδα, μια ποδοσφαιρική ομάδα μάλλον, όπου σφίζει από ταλέντο, ειδικά σε κάποιες θέσεις. Όπως είναι του center for, τους ακραίους, τα stopper, στα back. Είχαμε ένα, και έχουμε ένα θέμα με... έχουμε ένα θεματάκι με τα half, στη μεσαία γραμμή, αλλά έρχονται νέα, new blood. Λοιπόν, βλέπω μια κινητικότητα, βλέπω Παναγιώτη Χορόζογλου εδώ, το φιλαράκι του συνάδελφο, ο οποίος προφανώς θα φέρει σιγά σιγά και τον υπόλοιπο μπασκετικό ΠΑΟΚ εδώ. Παναγιώτη μου! Εδώ έχουμε αγκαλιές, φιλιά με Μπούζο, τους ενώνει προφανώς, ναι. Και ο κύριος Χατζόπουλος εδώ, έρχονται και Μαργαρίτη, βλέπω έρχονται τα παιδιά εδώ τώρα στο περίπτωρο, επομένως δεν θα προλάβουμε Μιχάλη μου να
κάνουμε το σχόλιο για την εθνική, η οποία πάντως είναι μια εθνική η οποία σφίζει από ταλέντο, ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι, σωστή διαχείριση θέλει, υπομονή, πίστη στο πλάνο και όλα θα πάνε κατευχήν. Έτσι. Καλά, λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να πάνε κατευθείαν, δεν το συζητάμε. Μπασκετικό ΠΑΟΚ έχουμε εδώ στα κατευθείαν. Να και ο προεδράρα μας. Να την προεδράρα μας εδώ. Θα τα πούμε μαζί αυτή τη φορά, πρόεδρε, εδώ. Έτσι, θα τα πούμε εδώ. Παναγιώτης Χορόζολου, Βαγγέλης Μαργαρίτης, Κρούζερ, εδώ τα παιδιά, Παπαδάκης. Τα παιδιά τα καινούργια δεν τα ξέρω όλα, να πω την αλήθεια, και είδα το τουρνουά στο Κάλιαρι. Και σε παρακινούσα να μην την πας την ομάδα, πρόεδρε, στο Κάλιαρι, γιατί μας κάνει κουνέρια στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και δεν μας δίνει παίχτες. Λοιπόν, Παναγιώτη Χορόζουγλε, εσύ που είσαι, έλα λίγο εδώ, έλα εδώ λίγο, φίλε. Έλα λίγο. Παναγιώτη Χορόζουγλου, εδώ. Έλα εδώ, φιλαράκι μου, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είπες, ήσουν, για να δω, την ώρα καταρχάς να δω, είμαστε on time. Είσαι σαν Βρετανή, έτσι. Περίπου, περίπου. Λοιπόν, έχουμε πρόεδρο, έχουμε τεχνικό διευθυντή, έχουμε όλο το επιτελείο, τη νέα μπασκετική ομάδα μας. Από πού να ξεκινήσω? Θα μας κάνεις εσύ τις ασίσεις ή θα μας δώσεις? Όχι, τον πρόεδρο θα ξεκινήσεις, και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Α, δεν έχετε. Εγώ θέλω ο Βαγγέλη Μαργαρίτη. Μας ενώνει κάτι με τον Βαγγέλη. Εδώ. Έχει 23 χρόνια. Ναι, Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Πρώτα πρόεδρος. Όπως είσαι ο τέλος, ο πρόεδρος στην αρχή. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Πρόεδρε, τι κάνεις? Πολύ καλησπέρα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά. Έτσι, χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Ξεχνάς. Ξεχνάω, γερνάς. Γέρασα κι εγώ, εντάξει, μην κοιτάς. Μαζί όλοι γερνάμε, μας πρίσαμε. Τούμπα όμως έχουμε ξαναγνωριστεί. Τούμπα σίγουρα έχουμε ξαναβρεθεί και έχουμε γνωριστεί. Μιλάω σε έναν συνοπαδό μου, έτσι τόσο απλά να... Ακριβώς. Ο οποίος βγάζει την ψυχούλα του κάθε χρονιά, έτσι να φτιάχνει ομάδες. Πώς τη βλέπεις αυτή τη χρονιά? Είναι δύσκολο. Κουβαλάς φορτίο μεγάλο. Μεγάλο φορτίο κουβαλάς. Εγώ σε νιώθω, σε καταλαβαίνω. Είναι μια καινούργια χρονιά. Δυστυχώς κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολλές αλλαγές. Φέτος γίνανε ριζικές αλλαγές. Γίνανε, ναι. Η ομάδα είναι ολοκένουργια. Όλοι άπαντες είναι καινούργοι. Ο Βαγγέλης πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Και είναι μεγάλη μου χαρά που δέχτηκε και παρέμεινε σαν τεχνικός διευθυντής, γιατί είναι ένα παιδί, εντάξει, πλέον θρύλος του ΠΑΟΚ. Καλά, δεν το συζητάω. Έτσι, αναφυσβήτητα. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω. Από εκεί και πέρα καινούριος προπονητής. Έχουμε αγώνα μπροστά μας μέχρι όλο να δέσει το σύνολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ναι. Με μετρημένες τις κινήσεις και στα οικονομικά, να τηρήσουμε τα μέσα στα πλαίσια τα οικονομικά που θέλεις και εσύ και όλοι μας, επιτέλους με το βραχνά των οικονομικών να υπάρχει πάντοτε. Αυτό είναι διπλός ο αγώνας, έτσι. Είναι, αυτό είναι το στοίχημα που είχα βάλει από την αρχή. Ναι. Ότι αυτή η ομάδα κάποια στιγμή πρέπει να ξεχρεώσει. Πού είμαστε λοιπόν, τώρα, πρόεδρε, πλησιάζουμε, φτάνουμε? Θα μου να πω, γιατί μέσα σε όλη τη βαβούρα αυτόν τον καιρό δεν. Ούτε ανέβασα κανένα Facebook και τα λοιπά. Ναι, ναι, τέλος Αυγούστου ξεχρεώσαμε μία ρύθμιση των 100 δόσεων. Πολύ οπότε άλλος ένας βραχνάς έφυγε. Και σε πολύ λίγους μήνες θα ακούτε συνέχεια να ξεχρεώνονται ρυθμίσεις. Λοιπόν, είμαστε πλέον, αρχίζουμε να βλέπουμε το φως όσον αφορά το δημόσιο. Είμαστε στο τούνελ και σιγά σιγά φαίνεται το φως να απέναντι. Να φύγουν τα μεγάλα, τα βαριά ποσά από τις ρυθμίσεις που είναι κάθε μήνα μας πνίγουν. Γι' αυτό και φέτος πήραμε την απόφαση και ανεβάσαμε το budget κατά 100.000 ευρώ. Πόσο είναι 700, λοιπόν, πήγαμε πόσο... 600. 600 κάπου από εκεί, 500 ναι. Που λειτουργούσαμε τόσα χρόνια έχουμε ανέβει στα 600. Λοιπόν, ό,τι ξαλαφρώνουμε θα προσπαθούμε να πηγαίνει προς την ομάδα. Φυσικά πάντα με το μυαλό ότι αυτό που πηγαίνει προς την ομάδα δημιουργεί και υποχρεώσεις σε εφορίες και τα λοιπά, ΙΚΑ και το καθεξής, ναι. Που πρέπει και αυτά να πληρώνονται για να μην δημιουργούνται νέα. Λοιπόν, πάντα με σύνεση θα δούμε πού θα φτάσουμε. Και ας ευχηθούμε ότι ξεχρεώνοντας αυτή η ομάδα πλέον δεν θα είναι φόβητρο για κάποιον που θέλει να έρθει και να επενδύσει. Λοιπόν, και να έρθει και να την πάρει την ομάδα, να μπορεί να την ανεβάσει επίπεδο οικονομικά. Γιατί πλέον, κακά τα ψέματα, τα πάντα εκεί παίζονται. Καλά, δεν το συζητάμε. Βλέπουμε ότι γίνεται και με ολυμπιακό παραγωγό. Ο ρομαντισμός χάνεται. Πάει, πάει, ναι, εντάξει, okay. Και θυμόμαστε και τον ΠΑΟΚ τον παλιό με Βεζιτζή, εμείς πιο παλιοί, πώς έφτασε να διεκδικεί τρόπες στην Ευρώπη με πολλά χρήματα, έτσι. Ακριβώς. Εγώ εύχομαι από καρδιάς να βγεις από το τούνελ, να ερεμήσεις και ψυχούλα σου και να πανηγυρίζουμε ευχαριστώ νίκες. Πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Να καλά, αδερφέ μου. Χάρηκα πολύ που σε είδα και από κοντά. Θέλω λίγο τον καπιτάνο, έτσι. Θέλω λίγο καπιτάνο, θέλω λίγο Βαγγέλη Μαργαρίτη. Με τον οποίο τι κοινό έχουμε τώρα με τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Βαγγέλη, αν δεν κάνω λάθος, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα και από μένα. 23 χρόνια.
23 ναι, χρόνια. Ναι, 23. Όταν ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στον Ηρακλή, τότε ξεκίνησα εγώ τις εκπομπές στο Μετρόπολης, πριν από 23 χρόνια ακριβώς. Τώρα θέλω να μου πεις που άφησες το παντελονάκι, το σορτσάκι, πώς νιώθεις φορώντας, σακάκι δεν φοράς τώρα, αλλά σε ένα άλλο πόσο, τέλος πάντων, τεχνικού διευθυντή. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολα να βγει από το στόμα μου αυτό ότι σταματάω. Εντάξει, τα κατάφερα, σταμάτησα, είμαι χαρούμενος με ό,τι πέτυχα. Τώρα ξεκινάει ένας καινούριος δρόμος για μένα, μια καινούργια σελίδα. Όπως και σαν παίχτης, έτσι και τώρα θα δώσω τον καλύτερό με αυτό. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα από αυτό το πόστο που έχω αναλάβει για την ώρα. Ο πρόεδρος πιο δύσκολος είναι σαν παίχτη ή σαν τεχνικό διευθυντή τώρα που σε έχει? Πώς το βλέπεις τη συνεργασία, γιατί αλλάζουν πλέον οι σχέσεις, έτσι? Άλλο πρόεδρος παίχτης και άλλο πρόεδρος τεχνικός διευθυντής. Τον πρόεδρο το γνωρίζω από την Καλά, πρώτη όλοι το γνωρίζουμε. Την πρώτη που το γνωρίζω και ήμασταν μαζί, τον είχαμε ακριβώς πίσω από τον πάγκο σε κάθε παιχνίδι. Έτσι, έτσι. Και η σχέση μας είναι τέλεια και συνεχίζει να είναι η ίδια σχέση όπως και πριν. Έχουμε την ίδια συνεννόηση όπως και πριν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εσύ σε βλέπω σε καλή κατάσταση, συνεχίζει να βοηθάς, καμιά προπόνηση, τίποτα έτσι να συμμετέχεις? Όχι, ακόμα δεν έχω βάλει σορτσάκι, ελπίζω να μην χρειαστεί. Ελπίζω να μην χρειαστεί κι εγώ. Θα κάνουμε άλλη ομάδα και θα πάμε μαζί με τον Βαγγέλη να παίζουμε ερασιτεχνικά. Θα παίζουμε, θα είμαστε συμπαίχτες πλέον με τον πρόεδρο. Λοιπόν, σε εύχομαι τα καλύτερα, φιλαράκι, από καρδιάς, έτσι, να συνεχίσεις την ίδια επιτυχημένη πορεία, καρδιά. Είσαι καταρχάς παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους αθλητές, έτσι. Όπου κατάφερες να κληθείς στην Εθνική Ελλάδος, σε τι ηλικία? 35, έτσι. Σε ευχαριστώ. Είσαι παράδειγμα για την νεολαία και ο κόσμος πρέπει να κρατάει αυτά τα παραδείγματα. Αν κατάφερα έστω και ένα παιδάκι να το βάλω στον αθλητισμό, είτε στο μπάσκετ, εμένα με κάνει ευτυχισμένο αυτό. Και εμείς χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους αθλητές πρώτα. Είμαστε αριθμολάγνη. Μπράβο, Παναγιώτη. Ήρθε στον ΠΑΟΚ στα 29. Έκατσε μια δεκαετία γεμάτη, αν δεν κάνω λάθος. Σε εποχές που είναι πολύ σπάνιο οι παίκτες να δένονται με τις ομάδες. Έχουμε πολύ ελάχιστα παραδείγματα στο μπάσκετ και κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο μπάσκετ. Πέρασε όλους, έτσι. Όλους. Βαγγέλη, respect αγόρμο και από εμάς. Δηλαδή δεν το συναντάς εύκολο αυτό το πράγμα, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η ομάδα μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι λιγότερο. Και βέβαια, Παναγιώτη, για να φτάσεις να κάνεις αυτή την καριέρα πρέπει να έχεις και τον άλογο χαρακτήρα, έτσι. Και 100%. Η συνομιλία με τον Βαγγέλη αυτά τα λίγα λεπτά με έκανε πραγματικά να καταλάβω το ποιόν του σαν χαρακτήρα. Βαγγέλη, keep walking, αδερφέ, πραγματικά. Ευχαριστώ. Καλά, και όλο αυτό το εισπράττω από τον κόσμο. Το εισπράττω γενικά όλο αυτό τον κόσμο και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Σε ευχαριστώ. Χάρηκα και εγώ, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα. Λοιπόν, έχουμε προεδράρα εδώ. Τι έχουμε? Κρούζερ. Έτσι. Κάτσε. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Μια ανακοίνωση μόνο. Ανοίγουν από τώρα οι γραμμές. Να έχει η Μαρία το νου της στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τώρα όλοι παίρνουν τηλέφωνο. Τα παιδιά έχουν έρθει με πολλά συλλεκτικά δώρα από το ΜΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ανοίγουν τώρα οι γραμμές. Πάρτε τηλέφωνο και Παρασκευή. Κάντε την κλήρωση. Και κάποιοι ακροατές που θα πάρουν τώρα τηλέφωνο θα κερδίσουν συλλεκτικά δώρα από την ομάδα της ΚΑΕ. Τώρα δηλαδή. Τώρα. Για 10 λεπτά. Okay. Λοιπόν, first of all, I want you to hear something. Το ακούμε. Ναι, βέβαια, θα ανάσει μου το. Για δώσε λίγο, just a second. Please, give us a minute. Τώρα. Ακούει όμως ο... Ακούει και... Εμείς δεν ακούμε όμως.
Πολλά, Παναγιώτη Χοροζογλού. Ευχαριστούμε που μας έβρεσε εδώ όλα τα παιδιά. Δεν άκουγα. Αν, είπε αρκετά. Είπε ότι είναι παίκτης ομάδας, ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά στο παιχνίδι, να δώσει ασίστ, να βάλει πόντους, να κάνει άμυνα. Γενικότερα είναι παίκτης ομάδας, από ό,τι κατάλαβα. Είπε ότι είναι από την. Είπε ότι είναι από τον North. Από τον βορρά της Αμερικής. Πολύ κρύο εκεί, εδώ πέρα του αρέσει. Και ότι κάει και στο χέρι στην κουζίνα. Και το Ρόκι. Και το Ρόκι, ναι. Καινούργια ομάδα, Παναγιώτη, τώρα εσύ έχεις ζήσει ομάδες και ομάδες, τι να συζητάμε. Κοίταξε, κάθε αρχή και δύσκολη. Πρέπει να έχεις ιδιαίτερη συμπάθεια για διάφορους λόγους στον προπονητή μας, τον βλέπεις για πάρα πολύ. Απλά μου είπες με τα ιταλικά, εντάξει, okay, θα το πιάσω. Αγγλικά μιλάει, απλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να πω. Είναι δικός μου τύπος, ξεκάθαρα ο κόσμος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάει μια καινούργια χρονιά την Παρασκευή σε δύο μέρες, όπως ήρθαμε σήμερα σε ένα πολύ εμβληματικό σημείο της πόλης, στη Διεθνή Έκθεση. Και μας δώσατε και την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα. Με χαρά, το ξέρεις. Ναι. Την Παρασκευή στις 7 η ώρα η ομάδα αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό στο ανοιχτό γήπεδο στην Μαρίνα της Νέας Μηχανιώνας. Θα γίνει επίσημη παρουσίαση της ομάδας. Πολύ ωραία. Σε έναν χώρο που είναι δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Υπάρχει πολύ έντονο στοιχείο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Τους ξέρουμε ότι θα είναι εκεί. Τους καλούμε να είναι εκεί, να δουν τη νέα ομάδα και να τη δώσουν και μια όθηση, γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε από πολύ νωρίς με τον πρώτο στόχο της σεζόν, τα προκριματικά του Basketball Champions League, και θα είναι πολύ ωραίο η ομάδα να πάρει έτσι μια δύναμη για να πάει να δώσει τη μάχη της. Εισιτήρια διαρκείας, κόσμος. Εισιτήρια διαρκείας έχουν ξεκινήσει. Πέρσι καλά πήγε, πέρσι, ναι, φέτος περιμένουμε ότι θα πάει και ακόμη καλά. Έχουμε ένα πρόβλημα γενικά στο μπάσκετ, είναι πολύ μεγάλη η περίοδος που ο κόσμος περιμένει. Σωστά. Εσείς οι ποδοσφαιρικοί ξέρετε ότι μέχρι να σταματήσετε ξεκινάτε κιόλας. Ακριβώς. Λοιπόν, 15 μέρες. Να πω και κάτι για σας. Μία μπάλα λίγο. Ναι. Νίκο. Νίκ, για λίγο. Οι μπάλες μας, να τις δεις λίγο. Είναι καινούργιες μπάλες οι οποίες υπάρχουν στην μπουτίκ. Έλα ρε. Θέλω να προσέξεις λίγο το σχέδιο. Τι ακριβώς. Σε τι παραπέμπει το σχέδιο. Σε λάστιχο αυτοκινήτου. Λάστιχο αυτοκινήτου. Ναι. Always on tour. Έλα ρε φίλε. Δεν το λένε του ΠΑΟ. Άτε ρε φίλε. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Φοβερό. Παιδιά, είναι καταπληκτική μπάλα. Εδώ δεν ξέρω πού τα social μας. Να κάνουμε ένα βιντεάκι να το δείξουμε και στον κόσμο. Τζονί, η μπάλα λοιπόν μπορεί να βρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στην μπουτίκ στο Παλατάκι. Θυμίζει, παραπέμπει σε λάσκα αυτοκινήτου και ο λόγος είναι, Παναγιώτη Χορόζογλου, να το επαναλάβουμε λίγο ξανά, ποιος. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Φοβερό. Καταπληκτικό. Είμαστε έτοιμοι να έρθουμε να κάνουμε κανένα σουτάκι εμείς στο Παλατάκι. Παναγιώτη μου, όλη τη θετική μου ενέργεια και σε σένα και στον πρόεδρο και στον coach και στα παιδιά. Να πάει καλά η σεζόν, να πάει καλά η χρονιά. Σας παρακολουθώ από κοντά, να ξέρεις, το γνωρίζεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη και τους παιδιάς όλους. Λοιπόν, βλέπεις κουλ, έτσι. Έλα. Βλέπεις κουλ, πώς συγκρατημένος κύριος, έτσι. Ήσουν, κύριος. Δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. Όχι, κανένα. Τι παράπονο να έχω από το Σαρό. Τι ώρα πήγε καταρχάς. Εμείς έχουμε τραβήξει κουπί, φίλε, εδώ τώρα και αύριο. 8 πήγε η ώρα. Αύριο θα έχουμε εδώ και παρουσίαση προγράμματος τέτοια ώρα. Θα γίνει χαμούλης εδώ στο περίπτωρο του Μετρόπολης. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι περκυκλωμένο από εκατοντάδες κόσμου. Έτσι να το πούμε γι' αυτό. Εντάξει, μαζί με τα παιδιά που ήρθαν εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κλείσαμε, τελειώσαμε. Κλείσαμε, λέει. Θέλω να πάω να κάνω αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, να πούμε ότι στο περίπτωρο έχουμε και VR. Βάζει τα γυαλιά και σε πάει σε διάφορες πίστες και χάνεσαι, Μιχάλη. Αύριο θα το δεις και εσύ, θα καταλάβεις. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να δοκιμάσει αυτό το κόλπο. Θα πάω να παίξω τώρα λίγο κι εγώ, γιατί ως γνωστό είμαι σε μικρά παιδιά. Γνωστός παιχνιδιάρης. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, φιλιά στο σπίτι, καλή συνέχεια από εδώ. Γεια χαρά. Τσαό. Αμπιεντό. Ναι, αμπιεντό. Μετρόπολη 95 και 5. Για να μην λέτε ότι είμαι άνθρωπος που. Δεν συγκρατούμε, μην τα λέτε σε μένα. Λοιπόν, θα φύγουμε. Έρχεται Μιχάλης Βραζιλιάνος. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι εδώ Μετρόπολη 95 και 5. Μας βρίσκεται και στην έκθεση στο περίπτερο. Περάστε, έτσι, δώστε το παρόν. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά.